Θέλουμε να εκφράσουμε και εμείς στο ΠΑΣΟΚ και στους οικείους τα συλληπιτήριά μας για το θάνατο της Βάσους Παπανδρέου. Μπαίνοντας λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, θέλουμε καταρχήν να χαιρετήσουμε τη μεγάλη απεργία των υγειονομικών ενάντια στη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης που διαλύει τα νοσοκομεία, συντρίβει κυριολεκτικά τους εργαζόμενους, βάζει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των ασθενών. Αυτή η απεργία και οι κινητοποιήσεις αφορούν όλο το λαό. Γιατί η υγεία είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Γι' αυτό και πρέπει, κατά την άποψη του ΚΚΕ, να είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Αυτό προβάλλουν και οι υγειονομικοί. Οι πολιτικοί που προβάλλουν όλα τα άλλα κόμματα, παρότι μπορεί να κόπτονται, αν και δεν ακούσαμε τίποτα σήμερα για την απεργία των υγειονομικών, για αρμονική εντός εισαγωγικών συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχει καταρρεύσει από την ίδια την πραγματικότητα, την άθλια πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη λογική υποβάθμισης του δημόσιου τομέα της υγείας και στην άθλια προπαγάνδα που πρωτοστατεί ο κύριος Γεωργιάδης, θα τα ακούσει μετά, που λέει αν θέλετε καλύτερη υγεία, βάλτε το χέρι σας στην τσέπη. Και πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι να στέλνει τον κόσμο στο ιδιωτικό κεφάλαιο που έχει γιγαντωθεί και έχει τεράστια κέρδη στον τομέα της υγείας και να λέει κιόλας τι σας ενδιαφέρει, λέει. Αφού είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο το θέμα είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγείας. Στον ιδιωτικό όμως πληρώνει 25% ασφαλισμένος και το υπόλοιπο ποιος το πληρώνει, κύριε Υπουργέ? Ο ΕΟΠΗ. Δηλαδή, από πού το πληρώνει? Από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρηματοδοτούν δηλαδή οι εργαζόμενοι με αυτά τα συστήματα την ιδιωτική υγεία. Η κατάσταση είναι τραγική. Παντού. Και η κυβέρνηση και άλλοι, αλλά ειδικά ο Υπουργός Υγείας, δημιουργούν μια πλασματική πραγματικότητα. Χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις κατά των υγειονομικών, αυτών που όλοι επενούσατε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και μια απάντηση θέλουμε να δώσουμε από εδώ. Κρίμα που έφυγε ο κύριος Γεωργιάδης στις γκεμπελικές αθλειότητες του Υπουργού περί μειοψηφιών που παίρνουν μέρος και συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Ακούστε, όσοι δεν ξέρετε, και ο κύριος Γεωργιάδης, αν δεν ξέρει να πάει σπίτι του, ο συνδικαλιστικός νόμος που συμφωνήσαμε όλοι προβλέπει αυξημένο ποσοστό ασφάλειας, προσωπικού ασφάλειας για τα νοσοκομεία. Γιατί είναι ευαίσθητος ο χώρος. Σήμερα λοιπόν, και σημειώστε το και απαντήστε αν έχετε επιχειρήματα, οι βάρδιες κυρίες και κύριοι στα νοσοκομεία δεν καλύπτουν το ποσοστό προσωπικού ασφάλειας που προβλέπει ο νόμος. Εκεί έχετε καταντήσει τα νοσοκομεία να μην καλύπτουν ούτε το προσωπικό ασφάλειας με βάση τους κανονισμούς που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια, να πούμε ότι και κάτι ακόμα, οι υγειονομικοί που συμμετέχουν σήμερα στις κινητοποιήσεις, χθες το βράδυ δούλευαν. Πολλοί δούλευαν όλη τη νύχτα. Και μετά τις κινητοποιήσεις θα πάνε να δουν τους ασθενείς. Γιατί αυτοί ενδιαφέρονται. Δεν είναι απάνθρωποι όπως είναι το ίδιο το σύστημά σας. Και μάλιστα, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης έχει ξεσαλώσει με αυτά που λέει. Και δεν είναι θέμα κύριου Γεωργιάδη, είναι θέμα κυβέρνησης και είναι θέμα γενικότερης πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα στοιχείο σας λέω. Στον Ευαγγελισμό, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, υπάρχουν χίλιες κενές θέσεις με βάση τον κανονισμό. Χίλιες κενές
θέσεις και μιλάτε μετά ότι στηρίζετε το δημόσιο σύστημα υγείας. Τι στηρίζετε, τους επιχειρηματίες στηρίζετε. Και στέλνετε συνειδητά, θα πω εγώ, στο θάνατο πάρα πολύ κόσμο. Τι μας λέτε τώρα, πάνε να κλείσεις μια εξέταση και σου λένε το Φεβρουάριο, από τώρα. Πάνε να κλείσεις άλλη και σου λένε το Μάρτιο. Δεν τα ξέρετε αυτά. Τα ξέρετε. Και τι κάνετε, πήγαινε στον ιδιώτη. Αυτό είναι αυτή είναι η πολιτική σας. Εμείς στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα και τον αγώνα των υγειονομικών για μόνιμες προσλήψεις. Επιτέλους, αλήθεια, τι είστε. Όταν σου λέω ότι λείπουν χίλιες θέσεις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει εξόντωση κυριολεκτικά των εργαζόμενων σήμερα και κανονισμοί παλιότεροι, όχι σημερινοί. Σημαίνει κίνδυνος για τους ασθενείς, σημαίνει θάνατος για ορισμένους που δεν προλαβαίνουν να νοσηλευτούν. Ζητάνε αποκλειστική και επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και ουσιαστικές αυξήσεις. Αυτά πρέπει να ικανοποιηθούν τώρα, αύριο. Αυτή είναι η δική μας η θέση. Η μόνη αποδόση της κυβέρνησης δεν υπάρχουν λεφτά. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν λεφτά και αυτό τι δείχνει. Πόσο απάνθρωπο, όπως είπα, είναι το πρόσωπο αυτού του συστήματος. Υπάρχουν λεφτά. 21 δις για κυρίως νατοϊκές δαπάνες και το έχουμε αποδείξει για εξοπλισμούς, για εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και των υπολείπων που δεν βγάλατε άχνα, αυτές τις μέρες μαχητικά αξίας εκατομμυρίων ευρώ από την τσέπη του λαού παίρνουν μέρος σε πρόβες πυρηνικού πολέμου του ΝΑΤΟ που κλιμακώνει τον πόλεμο συνολικά, που οι ασκήσεις αυτές τι έχουν, πυρηνικά πλήγματα στη Ρωσία. Τα σύνορά μας υπερασπίζονται. Πληρώνει ο ελληνικός λαός για τους πολέμους του ΝΑΤΟ, για αυτή την αθλειότητα που γίνεται, για αυτό το αίμα που ρέει άφθονο και δεν βγάζεται άχνα, έβγαλε ο Κασελάκης, όπως και παλιότερα. Τι είπε η Ιερά Αμυντική Συμμαχία, ο κ. Κατρούγκαλος, είχε πει ότι έχει αλλάξει. Για να μην νομίζουμε ότι είπε και τίποτα το καινούριο. Υπάρχουν λεφτά λοιπόν. Και πάνω από αυτό και πέρα από αυτό, η κυβέρνηση έχει το θράσος κυριολεκτικά να τιμωρεί φαντάρους οι οποίοι μιλάνε και εκφράζουν την αντίθεσή τους της συμμετοχής της Ελλάδας στους πολέμους. Και τι λένε. Τιμάμε τον όρκο που δώσαμε. Ο όρκος μας τι λέει. Να υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της χώρας, να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και δεν έχουμε καμιά δουλειά, συμπληρώνω, να πηγαίνουμε στην Ερυθρά Θάλασσα, να πηγαίνουμε στο σφαγείο του ΝΑΤΟ, να υπηρετούμε τέτοιου είδους συμφέροντα. Λεφτά υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για την υγεία. 10 λεπτά έχω, κύριε Πρόεδρε, είναι 2. 2 κυρώσεις. Η λογική σας, δεν μπορώ να πω, με αφοπλίζει. Ορίστε. Η λογική σας με αφοπλίζει. Συμφωνούμε. Κάνει. Με αφοπλίζει η λογική σας, λέω. 10. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ που το καταλάβατε, γιατί χτυπάει το κουδούνι και δεν με αποσυντονίζει, αλλά λέμε ότι αποσυντονίζει τη σκέψη μου. Λέω λοιπόν, υπάρχουν δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτούν τους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν σκάσει κυριολεκτικά από τα κέρδη. Δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία. Τα ξέρετε. Για εκεί έχετε λεφτά. Για να μην πεθαίνει ο κόσμος και να μην ταλαιπωρείτε, δεν έχετε λεφτά για την υγεία, για την παιδεία κλπ. Κλπ. Οι αγώνες των υγειονομικών και των εργαζομένων που παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας. Σας τα είπαμε από την αρχή. Καβαλήσατε το καλάμι και τώρα θα υποστείτε τις συνέπειες που σπάει. Το καλάμι, σας είπαμε ότι δεν πρόκειται ο κόσμος, επειδή σας έδωσε κάποιο από το ποσοστό, να υποταχθεί. Είναι αυτή είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Πού είσαστε εσείς οι υπόλοιποι που δίνετε μάχη ποιος θα είναι αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κυρίως και οι άλλοι, πού είσαστε, πουθενά.
Το αντίθετο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στη ΓΕΣΕ και σε ομοσπονδίες ένα μαύρο μέτωπο, που το μαύρο μέτωπο λέει Δάκε, Πάσκε, ΣΥΡΙΖΟ, διάφορα, εντάξει, δεν έχετε, το ξέρουμε. Εσείς είσαστε του λόγου και όχι της πράξης. Γιατί και εσείς τα ίδια κάνατε και γι' αυτό λοιπόν δεν θέλετε και κινητοποίηση του λαού ή θέλετε να την ελέγχετε. Είναι η πραγματική λοιπόν αντιπολίτευση και το ΚΚΕ είναι μπροστά. Όσο και αν συκοφαντούνται από την κυβέρνηση, ό,τι και να λέει ο υπουργός, άθλιος κυριολεκτικά, εξευτελιστικά, πώς μιλάει έτσι, σε ποιος μιλάει, στους αγοραστές των βιβλίων του, δεν θέλω να κάνω τέτοια, σε ποιος μιλάει, σε ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους, από το πρωί μέχρι το βράδυ με το άγχος να σώσουν τον κόσμο, σε ανθρώπους που έσωσαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που τους λέει να μην χρησιμοποιούν, μην πω τις εκφράσεις που λέει, τι είσαστε εσείς μίζεροι, τι είσαστε εσείς μειοψηφίες, τι είσαστε εσείς το ένα, το άλλο, το άλλο. Συμμορία της μιζέριας είναι. Ναι, συμμορία της μιζέριας αυτός είναι. Αλλά είναι η συμμορία της μιζέριας για το λαό, όχι για τα μεγάλα. Για τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτοί οι αγώνες θα δυναμώσουν και αντικειμενικά αυτοί οι αγώνες θα συγκρούονται με το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που η ανατροπή του είναι πλέον ανάγκη κοινωνική για την επιβίωση και κυρίως για μια ζωή που τους αξίζει στο λαό, εννοούμε, με βάση τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Αυτή είναι η διέξοδος που προτείνει το ΚΚΕ. Και όλοι οι υπόλοιποι, η αμαρτωλή όπως λέμε, σοσιαλδημοκρατία, η οποία μιλάει για φτιασιδώματα του συστήματος, αυτά έχουν καταρρεύσει όλα. Τι μας λέτε τώρα, πέστε μας, σε όλο τον κόσμο, πού υπάρχει κοινωνικό κράτος, όπως το λέτε εσείς, πραγματικό κοινωνικό κράτος, πουθενά. Ό,τι είτε σοσιαλδημοκράτες, είτε συντηρητικοί όπως λέτε, είτε αριστερή εντός ή εκτός εισαγωγικών, την ίδια πολιτική υπηρετείται. Και εμείς λέμε ότι μπορούν να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα μόνο αν ανατραβεί αυτό το σύστημα. Και αυτό το έχουμε αποδείξει στην ιστορία. Και δεν είναι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης να γίνουμε μαλλιακοβάρια. Τι ήταν στη Σοβιετική Ένωση και στις σοσιαλιστικές χώρες η παιδεία, η υγεία που ήταν δημόσια και δωρεάν και το ξέρουν και πολύ παλιότεροι Έλληνες που πήγαιναν εκεί. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, δεν θα πω πολλά πράγματα. Το ένα είναι με το, δύο λεπτά με το καράβι, τα πετρέλαια κλπ. Συμφωνούμε ότι πράγματι είναι ένα διεθνές ζήτημα, κίνδυνοι υπάρχουν κλπ. Όμως δεν ζούμε στο κενό. Ζούμε σε μια κατάσταση που έχει πάρει φωτιά κυριολεκτικά εκτός από Ουκρανία, Ρωσία, όλη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί? Για να κάνει το Ισραήλ αυτοάμυνα. Ποιον δουλεύετε? Έχει σκοτώσει 45.000 τώρα και πάνω από 150.000 όλη την ιστορία Παλαιστινίους. 15.000 παιδιά και δεν τρέπεστε ακόμα. Δεν έχετε ίχνος ντροπής. 15.000 παιδιά. Τι είναι αυτοί? Μαχητές της Χαμάς. Βαράει ένα τετράγωνο, σκοτώνει 15-20 ανθρώπους, οικογένειες, για να χτυπήσει ένα στέλεχος, υποτίθεται, της Χεζμπολάχ ή της Χαμάς. Σφαγείο. Σφαγείο. Μόνο επί Χίτλερ γίνονταν αυτά. Να σκοτώνονται τα παιδιά έτσι, μαζικά. Να πάμε τώρα. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Κλείνω. Υπάρχουν και άλλοι ομιλητές και υπάρχει και άλλο νομοσχέδιο. Κλείνω. Και έχουμε από την άλλη μεριά, το ξέχασα αυτό, Μανώλη το φέρνεις, αυτή τη γελιογραφία. Και έχουμε από την άλλη μεριά μια απίθμενη υποκρισία, απίθμενη κυριολεκτικά υποκρισία από τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, έχει μια γελιογραφία το Ποντίκι, θα το πω σήμερα, που πρέπει να το δείτε. Την ξέχασα. Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Εντάξει. Τι λέει η γελιογραφία? Λοιπόν, λέει, μα δεν βλέπετε, λέει ο Αμερικάνος, ότι σας κράζει όλος ο κόσμος, αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Μιλάει στους Ισραηλινούς. Και συνεχίζει. Αν δεν τους ξεπαστρέψετε όλους εντός 30 ημερών, θα σας κάνουμε εμπάρκο όπλων. Αυτά λένε. Σε 30 μέρες, λέει, αν δεν σταματήσετε, αν δεν τους ξεπαστρέψετε ουσιαστικά, θα σας κάνουμε εμπάρκο όπλων. Ευρωπαϊκή Ένωση, ευχές.
κυβέρνηση. Τι λέει, τώρα τελευταία, επειδή άρχισαν και αλλάζουν λίγο τα πράγματα, γιατί έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος, λέει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος κλπ. Κλπ. Αλλά να προστατευτεί η αυτοάμυνα του Ισραήλ. Τι αυτοάμυνα, στο Λιβάνο? Κύριε Παφίλη, ολοκληρώστε. Πού αλλού? Με αυτή την κατάσταση, λοιπόν, για ολοκληρώσατε, παρακαλώ. Ψηφίζουμε παρόν, μία φράση μόνο θα με αφήσετε. Για τη Συμφωνία Ίδρυσης Κοινού Ταμείου Βασικών Προϊόντων. Το 2024 δεν είχε. Όχι, όχι. Κύριε Παφίλη, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Παφίλη. Ξεκινήσετε να μιλάτε για τις κυρώσεις. Μετά τα 12 λεπτά ξεκινήσατε για τις κυρώσεις. 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ και δεν θα το επαναληφθεί. Οι συνθήκες του 83 δεν είναι σημερινές. Άλλωστε, συγχετικό δυνάμεων, Σοβιετική Ένωση, κίνημα δεσμεύτων χωρών κλπ. Σήμερα τι είναι αυτή η συμφωνία και αναθεώρησή της? Είναι προσαρμογή εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Αυτό είναι. Θέλουν να λαιλατήσουν και έτσι είναι η κατάσταση, γι' αυτό και εμείς την καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.